Γεια σας κορίτσια μου. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι είναι ένα house tour, μια ξενάγηση στο σπίτι μου. Και το σπίτι μου δεν είναι ακόμα τελείως έτοιμο, αλλά ήθελα να σας το δείξω. Μένα αυτά τα βίντεο μου αρέσουν πάρα πολύ, με βοηθάνε πάρα πολύ για να παίρνω ιδέες για διακόσμηση κτλ. Και επειδή σκεφτόμουν να σας κάνω ένα βιντεάκι με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τον άλλο μήνα, σκέφτηκα πρώτα να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στο σπίτι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα γυρίσω την κάμερα, ελπίζω να μην σας ζαλίσω. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι η εξώπορτα του σπιτιού. Στέκομαι μπροστά και μπαίνοντας, αυτή είναι η θέα που έχεις για το σπίτι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω από εδώ που είναι στα αριστερά όπως μπαίνεις μέσα στο σπίτι. Και εδώ είναι μια ντουλάπα που φυλάω έτσι, τη χρησιμοποιώ σαν αποθηκευτικό χώρο. Βλέπετε, της νοικοκυράς τα καλά. Και πάνω πάνω έχω χαρτιά που τα χρησιμοποιώ αρκετά συχνά και τα λοιπά. Λοιπόν, και να κλείσουμε εδώ. Και εδώ είναι η πόρτα που οδηγεί στο βεσέ. Λοιπόν, και εδώ έχει πολύ φως. Λοιπόν, και το βεσέ έχει, είναι κάπως έτσι. Μπαίνοντας. Και εδώ έχω το πλυντήριο των ρούχων μου. Εδώ στο παράθυρο, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, έχω την αγαπημένη μου κινεζούλα και δύο κεράκια που όταν περιμένω κόσμο τα ανάβω πάντα και καίνε. Λοιπόν, εδώ, γεια σας, είναι ο νηπτήρας στο μικρό μπάνιο, το οποίο είναι όλο κόκκινο και μπέζ. Σας έχω πει ότι το κόκκινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα και μου αρέσει πάρα πολύ, εκτός από το σαπούνι για τα χέρια εννοείται, να υπάρχουν μέσα στα μπάνια και κρέμες χεριών. Αυτές είναι κρέμες σώματος βέβαια, αλλά εγώ τις έχω βάλει για να τις χρησιμοποιεί όποιος θέλει σαν κρέμα χεριών, γιατί ειδικά το χειμώνα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πολύ απαραίτητο. Λοιπόν, και αυτό είναι το βεσέ, έχει ένα κόκκινο χαλάκι κάτω, το πλυντήριο, νηπτήρα, λεκάνη και τίποτα άλλο δεν έχει μέσα μπάνιο, είναι αρκετά μικρούλη, ίσα ίσα για να εξυπηρετεί τον κόσμο που έρχεται εδώ στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ είναι η τραπεζάρια μας. Και αυτό το runner που είναι στην τραπεζαρία είναι δώρο από μια φίλη. Το λουλούδι εκεί είναι, χθες είχα επέτειο γάμου και ο άντρας μου το πρωί μου είχε αφήσει αυτό πάνω στο τραπέζι της κουζίνας μαζί με τον καφέ μου. Λοιπόν, εδώ είναι αυτά τα ποτήρια που τα έχω γεμίσει με άμμο από το IKEA και έχω βάλει μέσα ρεσό. Είναι τα ποτήρια του γάμου. Αυτό ήταν στην εκκλησία και αυτό ήταν στο κέντρο που ήπια με τη σαμπάνια. Και επειδή δεν ήθελα να τα... Είναι δώρο από την κουμπάρα μου και δεν ήθελα που μας πάντρεψε, δεν ήθελα να τα έχω στην ντουλάπα. Τα γέμισα με ρεσό, με άμμο. Και τους έβαλα και ρεσό και τα χρησιμοποιώ σαν κυροπήγια και αυτή η μπουκάλα είναι επίσης δώρο στο γάμο μας και μέσα έχω βάλει ένα λικέρ, νομίζω, τριαντάφυλλο και έχω και κάποιες φωτογραφίες με αυτά. Το runner, νομίζω, σας είπα, είναι δώρο, δεν ξέρω από που είναι, αλλά είναι κόκκινο με μαύρο και όπως θα δείτε όλο το σπίτι γενικώς, το σαλόνι τουλάχιστον, έχει κόκκινες λεπτομέρειες. Λοιπόν, από εδώ, δεξιά της πόρτας, είναι ένας καθρέφτης, γεια σας, όπου είναι χειροποίητος, τα φτιάχνει μία φίλη και θα δείτε πολλά πράγματα αυτής της φίλης μέσα στο σπίτι. Της είχα πει μια ιδέα περίπου πώς το θέλω και μου το έφτιαξε και μου άρεσε πάρα 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 πολύ. Υπέροχο. Μου αρέσει πολύ και είναι γκρι με κόκκινες λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ είναι ένα... Πώς να το πω, κάδρο, πίνακα. Βασικά είναι μεταλλικό. Κολλάει πάνω στον τοίχο και είναι μια κοπέλα. Μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι μορφές. Έχω μια αιμονή με τις μορφές. Και κάτω έχω ένα τραπεζάκι από το IKEA που κάνει 5 ευρώ νομίζω αυτό το τραπεζάκι. Και έχω ένα κόκκινο σουπλά. Είναι λόγω το έχω χρησιμοποιήσει σαν σε μένα, ας πούμε, τέλος πάντων.
Και έχει μια κορνίζα, το κοριτσάκι που βλέπετε εκεί είναι, σας είπα τρέλα με τις μορφές, ήταν και ένα αγοράκι μαζί, αλλά δυστυχώς δεν το πήρα και έκανα βλακεία τότε. Μετά είναι μια πέτρα που είναι ζωγραφισμένη, έχει ένα πρόσωπο πάνω. Να έρθω πιο κοντά για να τα δείτε. Ένα κυροπήγιο που ήταν αυτό εδώ, που ήταν άλλα τρία, αλλά όταν έχεις φίλους που έχουν μικρά παιδιά, μου τα σπάσανε, δεν πειράζει βέβαια, δεν στεναχωριέμαι. Ένα κουτάκι κόκκινο που βάζουμε μέσα τα κλειδιά μας, ένα ρόδι που είναι δώρο, μια φωτογραφία δικιά μου και του άντρα μου. Λοιπόν, και εδώ είναι το σαλόνι μας. Αυτό το ποδήλατο είναι κόκκινο με γκρι και μου αρέσει πάρα πολύ, το βρήκα, είναι σκαμπό στην ουσία. Λοιπόν, και πάμε να προχωρήσουμε. Και, και οι καναπέδες μου είναι γκρι με ασημή λεπτομέρειες, το ίδιο και αυτή εδώ η πολυθρόνα είναι γκρι, τα μαξιλάρια, και είναι πατίνα ασημή το γύρω γύρω. Αυτό είναι το τζάκι μας που μέσα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα για φέτος και μέσα έχει όλα τα αξεσουάρ του τζακιού. Και επειδή θα δείτε, δεν ξέρω αν θα το δείξει. Βλέπετε όλη αυτή τη μαύρη, αλλά αυτή τη σκόνη την έχει βάλει μέσα συνέχεια όλο το καλοκαίρι που είναι κλειστό. Και όπως βλέπετε, λείπουν πράγματα από το σπίτι εδώ. Ας πούμε, θέλω να βάλω ένα μάρμαρο. Κάποια στιγμή θα μπορέσω. Λοιπόν, και το τραπεζάκι μου είναι και αυτό μαύρο με ασημή λεπτομέρεια από κάτω. Και το τραπεζομάντιλο που έτυχε να ταιριάζει με τα μαξιλάρια του καναπέ μου είναι από το Jumbo και κάνει 4,99 νομίζω ή 3,99, κάτι τέτοιο. Αυτός ο δίσκος ήταν δώρο στο γάμο μου και έχει δύο πετρούλες Σβαρόφσκι που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου κεράκι από το IKEA. Να τα. Ελπίζω να μην σας ζαλίζει πολύ η κάμερα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πίνακας πάλι από την κοπέλα που σας είπα, που τα φτιάχνει. Αυτόν είχα πάει στο σπίτι της για να πάρω τον καθρέφτη και τον είχε ακουμπισμένο εκεί και της είπα ότι αυτό είναι για μένα. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει γκρι, μαύρες και κόκκινες λεπτομέρειες. Η τηλεόρασή μας που είναι αρκετά παλιά, δεν είμαστε πολύ φαν της τηλεόρασης, βέβαια κάποια στιγμή θα χρειαστούμε οπωσδήποτε μια καινούρια. Αυτή είναι μια κοπέλα που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είναι υπέροχη. Πάρα πολύ, φωτογραφίες του γάμου μας, ένα ποδήλατο και από κάτω έχουμε τον αποκωδικοποιητή της τηλεόρασης κτλ. Κτλ. Αυτό το τραπεζάκι είναι από το IKEA και από το IKEA είναι και αυτό το καλαθάκι που έχει μέσα περιοδικά, μια ομπρέλα, τον αναπτήρα που ανάβω τα κελιά μου κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και από εκεί είναι η κουζίνα που χωρίζεται με το σαλόνι με ένα μικρό πάσο. Λοιπόν, και εδώ έχω ένα τραπέζι με δύο καρέκλες. Εδώ είναι ένα κάρτ ποστάλ από το Παρίσι, κάτω από τη Μονμάρτη, στη Μονμάρτη μάλλον, που θυμίζει το μοναστηράκι. Πουλούσανε πολλά τέτοια και πήρα... Είναι αντίγραφο αυθεντικής αφίσας από διαφήμιση του Moulin Rouge. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ έχω ένα καλαθάκι που ήταν δώρο. Είχε μέσα ποτά νομίζω και εγώ κρατάω διάφορα άσχετα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ένα μικρό πορτοφυλάκι με την αγαπημένη μου Betty Boop. Τα τσιγάρα μου, το στυλό, αναπτήρες κτλ. Κτλ. Ένα στικάκι. Το runner είναι επίσης από το IKEA. Λοιπόν, εδώ είναι το καναρινάκι μου. Εγώ ήθελα ένα σκυλάκι. Ο σύζυγός μου όμως δεν θέλει σκυλιά μέσα στο σπίτι. Οπότε πήραμε ένα καναρινάκι που αγαπώ πολύ. Τον λένε Τσίου και δεν τον έβγαλα Τσίου επειδή λένε το πουλάκι, γιατί το πουλάκι υπήρχε, ήρθε μετά. Πρώτα ήρθε ο Τσίου στη ζωή μας και ήταν δώρο για τη γιορτή μου και τον αγαπώ πολύ. Και είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε γιατί έχει πολύ φως, γερμανικός σκουφάτος νομίζω, έτσι λέγεται. Λοιπόν, και αυτός είναι ο νεροχύτης μου. Έχω πάντα κρεμοσάπουνο, καθαριστικά για την κουζίνα, η καφετιέρα, ο βραστήρας. Αυτά εδώ που αυτό κανονικά είναι για γλάστρα, αλλά εγώ κρατάω τα καλαμάκια.
Και εδώ μέσα σε αυτόν που είχε μπισκότα, είναι δώρο από την Αγγλία. Είχε μπισκότα και τώρα εγώ έχω βάλει αυτά του IKEA που κλείνουνε, κλατς. Αυτά, τα κλείνουνε τα, τις σακούλες. Λοιπόν, και αυτή είναι η θέα από την κουζίνα. Εδώ το ρολόι με το μαχαιροπύρουνα που είναι από τα Octopus. Λοιπόν, και τώρα φεύγουμε από το σαλόνι και πάμε προς τις κρεβατοκάμαρες και το μεγάλο μπάνιο, γιατί εδώ είναι ένα χολάκι. Και έχω κάποιες φωτογραφίες από Disneyland. Και εδώ είναι μια γελιογραφία, ας πούμε, η βιβλιοθήκη μου. Πάνω-πάνω, δεν ξέρω αν βλέπετε, έχω ένα... Αυτό είναι από τη Σαντορίνη το βαζάκι. Επέζησε από το σεισμό του 56, ήταν της γιαγιάς μου και μου το έδωσε. Και το έχω πάνω-πάνω εκεί, η βιβλιοθήκη μου. Να σας δείξω. Εδώ είναι η αγαπημένη μου, σας το έχω πει, η Betty Boop. Και εδώ είναι ο άλλος μου αγαπημένος, που είναι ο Mr. Cricket. Ο γρίλος που ήταν πίσω από τον Πινόκιο συνέχεια και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και αυτός είναι από τους 7 νάνους ο Γκρινιάρης. Και επειδή λέω τον άντρα μου Γκρινιάρη, όταν πήγαμε στη Disneyland του πήρα αυτόν εδώ. Και τον αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και από εδώ μπαίνουμε στο μπάνιο. Στο μεγάλο μπάνιο. Και να ανάψω το φως. Εδώ είναι ο νηπτήρας. Γεια σας. Εδώ έχω το λαδάκι που σας έχω δείξει για τα νύχια και του κορέτο lip butter. Και αυτό είναι το δικό μου το ντουλάπι. Που έχει τα πράγματα που χρησιμοποιώ σχεδόν σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, να σας τραβήξω την κουρτίνα έτσι. Για να το δείτε. Τα φρολούτρα, τα σαμπουάν, τα σουγκάρια μέσα στις μικρές μπανιέρες, εδώ είναι η μπανιέρα. Τι άλλο, αυτά εδώ βάζω τις πετσέτες να στεγνώνουν. Αυτά, κορίτσια μου. Λοιπόν, και βγαίνω από το μεγάλο μπάνιο. Και πάω, στην κρεβατοκάμαρά μου, εδώ είναι η πόρτα της κρεβατοκάμαράς μου. Και όπως βλέπετε και εδώ επικρατεί το κόκκινο. Το αγαπώ το κόκκινο. Και αυτή είναι η δική μου μεριά του κρεβατιού. Τώρα στέκομαι μπροστά στις ντουλάπες. Αυτή είναι η δική μου μεριά του κρεβατιού. Από εδώ. Εδώ είναι ένας πίνακας που νομίζω ότι είναι από τα Bizard. Μία φωτογραφία του γάμου, οι αγαπημένες μου φυσικές πεταλούδιτσες που ο άντρας μου λέει ότι όταν κάνει ένα σεισμό θα μας αποκεφαλίσουν. Το βιβλίο που διαβάζω αυτή την εποχή, ένα ρολόι. Εδώ είναι το κομμωδίνο μου και αυτές οι κουκλίτσες, μία αυτή και μία η άλλη από εκεί, είναι πολύ παλιές και χειροποίητες, είναι από τη Σουηδία. Και τις αγαπώ τόσο πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Και τις έχω πάντα εδώ. Και αυτό είναι το παράθυρο, οι κουρτίνες είναι από το IKEA, η ντουλάπα, αυτή η μεριά έχει όλα τα πράγματα του συζύγου. Λοιπόν, αυτά βρίσκονται μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην τελευταία κρεβατοκάμαρα που βρίσκεται εδώ, ακριβώς δίπλα, απέναντι από την άλλη, της χωρίζει το μπάνιο και εδώ κάνουμε όλα τα μακιγιάζ μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα επιπλό που κανονικά προορίζεται για σαλόνι, αλλά όταν θα έχω λεφτά θα το ξύσω και θα το βάψω μαύρο και τότε θα το πάω στο σαλόνι. Έχω τα αγαπημένα μου, τα βλέπετε και σαν φώτα στα βιντεάκια μου, το Παρίσι, τα κεράκια μου, τα αρώματα που έχω αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι ένα τραπεζάκι, αυτό το δωμάτιο είναι τελείως άφτιαχτο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτεί. Λοιπόν, εδώ είναι ο υπολογιστής μου και το μπλοκάκι μου που κρατάω τις σημειώσεις μου και τα γυαλιά μου και αυτή τη στιγμή ανεβάζω ένα βιντεάκι με ένα make-up που έχω γυρίσει. Λοιπόν, και εδώ γυρίζουμε τα μακιγιάζ, έχει ακόμα λίγο Παρίσι εκεί. Λοιπόν, εδώ έχω τα κραγιόν μου, τα είχα κλεισμένα μέσα σε ένα σιρτάρι αλλά τα βγάλα έξω για να τα βλέπω, προϊόντα που χρησιμοποιώ καθημερινά, τα πινέλα μου. Αυτά τα πινέλα είναι για πλύσιμο γιατί τα λέρωσα, για να κάνω το μακιγιάζ. Ένα ρολόι
Και η θέση με τη γατούλα για το κινητό μου. Και εδώ έχω μια σερταριέρα από το Τζάμπο που έχω μέσα. Εδώ έχω παλέτες. Εδώ έχω τα ρούς μου. Εδώ έχω μολύβια και μονές σκιές. Δεν έχω πάρα πολλά όπως βλέπετε. Και εδώ έχω ξύστρες και τέτοια. Ο καθρέφτης μου από το IKEA. Και το τραπεζάκι μου από το IKEA. Τη ζακετούλα μου γιατί κρυώνω και τη θέλω μέσα στη μέρα. Λοιπόν, και από εδώ είναι η ντουλάπα μου. Εδώ έχω ένα μικρό πίνακα ανακοινώσεων που θέλω να τον γεμίσω με φωτογραφίες από περιοδικά. Και αυτό το σ' αγαπώ δεν είναι από τον άντρα μου. Είναι από την κόρη της κουμπάρας μου και την αγαπώ και εγώ πάρα πολύ και μου το έστειλε μια μέρα μαζί με κάτι ζωγραφιές. Είναι το πιο λατρεμένο μου πλάσμα σε όλο τον κόσμο, η ντουλάπα μου που έχει τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου. Και θα σας δείξω, σας ανοίξω μόνο εδώ, γιατί εδώ φτιάχνω τα μαλλιά μου. Και έχω επίσης μια συρταριέρα που μέσα έχει κάποια προϊόντα για τα μαλλιά, βούρτσες, τσιμπιδάκια. Και εδώ έχω κάτι άσχετα, πενσάκια και ψαλίδια. Τις κρέμες μου, το πιστολάκι μου, το πολυμπριζό μου, τη λακ, μεγάλες βούρτσες που δεν χωράνε μέσα στο συρτάρι. Και εδώ πάνω έχω τα μανό μου, δεν βλέπετε και πολύ καλά βέβαια, και κάποια πράγματα που χρησιμοποιώ για τα νύχια μου, πετσέτες που χρησιμοποιώ όταν φτιάχνω τα νύχια μου. Και η μεγάλη πρέσα για τα μαλλιά μου είναι μέσα σε αυτό το κουτί. Λοιπόν, κορίτσια μου, αυτό ήτανε το βιντεάκι. Να μου πείτε αν σας άρεσε. Δεν κάνω tag, αλλά θα ήθελα, αν κάποια κοπέλα θέλει να δείξει το σπίτι της από τις κοπέλες που κάνουν βίντεο στο YouTube, να το κάνει. Φιλάκια πολλά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!